Καλώς ήρθατε στο κανάλι το The Upgrade, είμαι ο Πάνος και σήμερα έχω πάρει την καινούργια vlog κάμερα ZV-1 της Sony. Επιτέλους περίμενα καιρό να την αγοράσω, αλλά μπήκε σε προσφορά τώρα στο Black Friday, οπότε την αγόρασα και ήρθε σήμερα. Εν τω μεταξύ με βλέπετε έτσι ενθουσιασμένο γιατί πριν λίγο ήρθε, οπότε περίμενα πώς και πώς να στήσω κάμερες, φώτα, τα πάντα για να μπορούσα να ξεκινήσω το unboxing, για να μπορούσα να την χρησιμοποιήσω κι εγώ. Το κουτάκι το οποίο βλέπετε είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή έχουμε πολύ μικρό και απλό κουτί, το οποίο εντάξει το περίμενα, δεν είχα δει και γενικά unboxing πολλά από την κάμερα τη συγκεκριμένη. Αλλά φαίνεται πολύ απλό, είναι σχετικά βαρύ το κουτάκι, οπότε εντάξει κάτι έχει τη μηχανή μέσα. Έχει αυτή τη συσκευασία και μετά πάμε με τη μία απευθεία στη μηχανή. Οπότε ας αφήσουμε αυτό στην άκρη και ας ξεκινήσουμε να το ανοίξουμε. Όπως βλέπετε δεν το έχω ανοίξει ούτε κι εγώ, είναι τελείως κλειστό. Έχει αυτό εδώ τη Sony μόνο. Δεν πρέπει να έχει κάτι άλλο. Και πλέον ανοίγουμε από εδώ και βγαίνει η κάμερα. Η κάμερα δεν βγαίνει, εντάξει, βγαίνει το κουτάκι. Έχουμε οδηγίες χρήσης, όπως βλέπετε εδώ, δεν μας νοιάζουν. Χαρτιά, εδώ τι έχει, register. Πάλι οδηγίες χρήσης. Εν τω μεταξύ είναι κλασικό κουτί φωτογραφικής μηχανής ή βιντεοκάμερας, πάντα έτσι κλασικά, τα ίδια είναι όλα. Και φτάνουμε στη συσκευασία η οποία δεν έχει πολλά πράγματα από ό,τι βλέπετε μέσα. Έχει μόνο αυτά όπως βλέπετε. Έχει το γουνάκι, το οποίο είναι για τον ήχο. Έχει ένα καλώδιο micro USB που είναι για τη φόρτιση της μηχανής και για να παίρνεις τα αρχεία στον υπολογιστή αν θες από εδώ. Και τη μηχανή, η οποία είναι σε αυτό εδώ το σακουλάκι, έχει κάτι άλλο, έχει και την μπαταρία. Οπότε ας αφήσουμε και το κουτάκι. Λοιπόν, η μπαταρία είναι αυτή. Η μηχανή είναι πιο βαριά από ό,τι την περίμενα και είναι τώρα χωρίς την μπαταρία. Φαίνεται ότι είναι βαρύ, είναι βαριά η μηχανή. Δηλαδή μέχρι πριν έλεγα θα είναι καμιά πλαστικούρα κάτι, αλλά μόλις την πιάνεις στα χέρια σου καταλαβαίνεις ότι είναι μια ωραία στιβαρή μηχανή. Νάτι. Λοιπόν, αυτή είναι η μηχανή. Λοιπόν, αυτή η μηχανή γενικά βγήκε νομίζω το Μάιο πέρυσι. Την ψάχανε πάρα πολύ ίδια και σε YouTubers και αυτά. Όσοι την είδανε, ήθελαν πραγματικά να την πάρουν. Γιατί έχει κάποιες αλλαγές. Είναι δηλαδή σαν την RX που βγαίνει 100 και έχει βγει σε πολλά μοντέλα. Έχει 1, 2, 3, 4 και πηγαίνει. Και βγάλανε μια παρόμοια έκδοση η οποία και καλά είναι για vloggers και πιο πολύ για YouTube κτλ. Γιατί είναι πολύ μικρή σε μέγεθος και έχει πολύ καλή ποιότητα σε εικόνα και βίντεο. Και πιο πολύ σε βίντεο. Γιατί αυτό θέλανε να πετύχουν με αυτή την κάμερα. Οπότε έχουν προσθεθεί για πρώτη φορά σε Sony κάμερα compact. Μπήκε επιτέλους η οθόνη να κάνει έτσι. Να έχει επιτέλους δηλαδή το πορτάκι να πάει εδώ και όχι να πηγαίνει προς τα πάνω όπως έβγαινε στις άλλες. Οπότε εδώ αυτό μπορείς να το κάνεις και έτσι. Έχει πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Να το γυρίσεις, που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πλέον μπορείς να βλέπεις καλά και να μην βλέπεις ίσα ίσα από πάνω. Και το ζήτησαν πάρα πολύ αυτό. Είναι μπορείς να προστατεύεις την οθόνη σου, δηλαδή άμα θες μπορείς να την κάνεις έτσι, δηλαδή να την γυρίσεις και να την κλείσεις. Οπότε έτσι μετά τη βάζεις μέσα σε μια τσάντα ή οτιδήποτε και δεν γρατζουνιέται καθόλου. Οπότε είσαι σίγουρος ότι η οθόνη σου προστατεύεται καλά. Έχει το λαμπάκι εδώ που το ανάβει το λαμπάκι ουσιαστικά εδώ πέρα κόκκινο για να μπορείς να καταλάβεις ότι γράφει. Που είναι, και έχει το κουμπί εδώ το REC. Το οποίο και αυτό για ευκολία ουσιαστικά για να μπορείς να καταλαβαίνεις, να μπορείς να το πατάς απευθείας και να ξέρεις που είναι. Από εδώ είναι τα zoom και έχει και ρυθμίσιμα κουμπιά εννοείται που μπορείς να βάλεις ό,τι θες. Πάρα πολύ ωραία κάμερα. Μικρή και όπως σας είπα φαίνεται και βαριά. Την περίμενα να δει πιο ψεύτικη. Αλλά παιδιά είναι πάρα πολύ ποιοτική κάμερα. Μόλις την πιάνεις, καταλαβαίνεις. Από εδώ κάτω ανοίγει το πορτάκι το οποίο βλέπω μπαίνει η μπαταρία. Δεν έχει κάτι μπαταρία που πρέπει να βγει. Και είναι έτοιμη
Τώρα σαν χαρακτηριστικά αυτά που έχει, γράφει 4K 30fps, έχει το autofocus το κλασικό της, της Sony που είναι πάρα πολύ καλό. Πραγματικά έχουμε, έχει νομίζω 342 σημεία που ψάχνει και έχει και το iFocus που μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά. Οπότε δεν μπορεί να σε χάσει από το focus που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια κάμερα την οποία τη θες για vlog ή οτιδήποτε τέτοιο. Λοιπόν, είναι 4K, γράφει 4K στα 30fps. Πάρα πολύ σημαντικό για την τωρινή εποχή να έχουμε 4K δυνατό, δηλαδή να γράφει και έστω και 30fps. Συνήθως εγώ τραβάω στα 24 και 1080p, όχι 4K μέχρι τώρα. Το πιο σημαντικό για μένα, για αυτόν τον λόγο που την πήρα κιόλας, ήταν για το focus. Οπότε, όπως είπα και πριν, το πολύ σημαντικό πράγμα αυτής της μηχανής είναι ότι έχει πάρα πολύ καλό focus. Πολύ μικρό μέγεθος, για να μπορείς να τη χρησιμοποιείς, να την παίρνεις όπου θες μαζί. Μπαίνει σε μια τσέπη σαν ένα κινητό, λίγο μεγαλύτσικο. Σαν ένα κινητό, οπότε μπορεί να την έχεις παντού μαζί σου, χωρίς να χρειάζεται να έχεις με το φακό να βγάζεις φακούς, να έχεις την τσάντα να βάζεις φακούς και τέτοια πράγματα. Γιατί να ξέρετε ότι ήμουν ανάμεσα σε δύο κάμερες αυτή τη στιγμή. Η μία ήταν η EOS M50, η οποία είναι και αυτή για το ίδιο πράγμα, γιατί γι' αυτό λόγο έχει βγει. Η οποία από ό,τι είδα στο 4K είναι χάλια, δεν έκανε καθόλου καλό focus τα λοιπά, οπότε δεν την προτίμησα. Γιατί το να είμαστε το 2020 και να παίζουμε ακόμα σε 1080p και να μην έχεις δυνατότητα να πας σε 4K, γιατί δεν μπορεί να κάνει το focus, σημαίνει ότι παίρνεις μια μηχανή την οποία μπορείς σε ένα χρόνο να μην μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Και εννοείται ότι κροπάρει και αρκετά, όπως κροπάρει και αυτή. Απλά κροπάρει αν δηλαδή βάλεις το σταθεροποιητή. Η κάμερα πάνω έχει σταθεροποιητή. Έχει δύο, βασικά τρία επίπεδα. Ένα που δεν έχει καθόλου σταθεροποίηση μέσα. Έχει ένα που έχει μια σταθεροποίηση απλή, τη στάνταρ. Και έχει και την active. Η active κροπάρει αρκετά την οθόνη, οπότε σου κόβει κάποιο σημείο από το πλάνο. Και επειδή ο φακός δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι σαν 24 χιλιοστά, οπότε αρχίζει και σου κόβει αρκετά από το πλάνο σου. Αυτό που γράφαν και οι περισσότεροι, ότι το πιο μεγάλο αρνητικό της κάμερας είναι αυτό. Ότι δηλαδή όπως την κρατάς στο χέρι σου και τραβάς τα πλάνα, αν επειδή με την άξια σταθεροποίηση για να έχεις σίγουρα σταθερά τα πλάνα σου, σου κόβει πολύ από το πρόσωπο. Οπότε πιο πολλοί είχαν εκεί το πρόβλημα, θέλανε λίγο μεγαλύτερο φακό για να μπορείς να είναι πιο ευρυγόνιος, να μπορείς να πιάνει καλύτερα και το πίσω. Έχει κάποιες λειτουργίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τέτοια θέματα, όπως κάνουμε τώρα το unboxing. Γιατί σκεφτείτε ότι και έχει καλό focus και επίσης έχει μια ρύθμιση μέσα στη κάμερα, η οποία μπορεί να πατήσει ένα κουμπί, μια ρύθμιση η οποία είναι και καλά για τοποθέτηση προϊόντος, για να δείξει ένα προϊόν. Αυτό τι κάνει, πιο γρήγορο ακόμα το autofocus, οπότε αν κάνω εγώ π.χ. όπως μιλάμε τώρα έτσι να δείξω την κάμερα, κάνει απευθείας focus πάνω στην κάμερα και μετά ξανά όταν το αφήνω ξανάρχεται πάλι σε μένα. Που οι παλιότερες κάμερες ή γενικά χτυπάγε στο μάτι, οπότε πρέπει να κρύψεις κάπως τα μάτια σου για να μπορέσεις να δείξεις το προϊόν. Πολύ σημαντικό. Δεύτερον, έχει από πίσω ένα σταθαμπόνι, δηλαδή όπως βγάζεις πίσω σου να υπάρχει ένα κανονικό, να έχει βέβαια, έχει πάντα ένα θάμπωμα πίσω, ένα απλό θάμπωμα, το οποίο εντάξει δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο γιατί και ο φακός είναι 1,8, εντάξει δεν έχει τεράστιο πολύ χαμηλό διάφραγμα έτσι ώστε να θαμπώνει πολύ τα πίσω, δεν είναι για να έχει μποκέ. Και έχει μια επιλογή η οποία είναι σαν μποκέ πίσω να φτιάχνει μόνο του, το οποίο θαμπώνει ακόμα περισσότερο τα πίσω. Το οποίο το κάνεις με ένα κουμπί. Μπορεί να γίνει δηλαδή να το ρυθμίσεις σε ένα κουμπί και να το κάνει απευθείας. Πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί μπορεί να μην θες να φαίνονται πολλά πράγματα που έχεις από πίσω, έτσι ώστε να το θαμπώνει και να στοχεύει αυτός που βλέπει το βίντεο μόνο σε σένα. Άλλη δυνατότητα που έχει είναι, όπως είπα, και η σταθεροποίηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα πιο σημαντικά ήταν αυτά. Δηλαδή έχουμε μια 4K κάμερα compact ουσιαστικά. Η οποία είναι για αυτή τη δουλειά, δηλαδή να κάνεις vlog και να τραβάς βιντεάκια σε καλή ποιότητα με τα χρώματα της Sony. Και ήταν και ένα σημαντικό θέμα που πήρα εγώ αυτή τη συγκεκριμένη κάμερα, γιατί ήθελα να έχει τα χρώματα της Sony. Αν δείτε γενικά σε πολλά πλάνα, οι Sony κάμερες έχουν κάποια συγκεκριμένα χρώματα που είναι πάρα πολύ ωραία, έχουν πολύ μεγάλη ποικιλία στα χρώματα, οπότε έχει πολύ ωραία εικόνα και είναι και πολύ εύκολα επεξεργάσιμη. Οπότε μπορείς να επεξεργαστείς μετά την εικόνα, να κάνεις color grading πάνω στο βίντεό σου, αν έχεις δηλαδή βγάλει ωραία πλάνα, και να δώσεις ακόμα περισσότερο χρώμα πάνω στο βίντεο κτλ. Και επίσης εννοείται ότι μπορεί να πάρει τα S-Log και όλα αυτά για όσους ξέρουν κάτι παραπάνω. Επίσης, πολύ σημαντικό, έχει πάνω η κάμερα ND filter, το οποίο δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι πάνω σαν adapter ή οτιδήποτε όπως θέλουν οι περισσότερες κάμερες. Είναι μέσα στην κάμερα και το ενεργοποιείς απλά με ένα κουμπί. Και αυτό πολύ σημαντικό, το ND filter είναι για αν έχει πάρα πολύ μεγάλο, έχει πολύ ήλιο π.χ. έξω που είσαι και θες να έχεις χαμηλό ISO, δηλαδή να παίζεις με ISO 100 κτλ. Άμα μπαίνει πάρα πολύ φως μπορεί να σου καίει τα πλάνα.
Οπότε με το ND filter δεν σου καίει τα πλάνα, ρίχνει, είναι σαν, σκεφτείτε, σαν να βάζεις γυαλιά ηλίου σε έναν άνθρωπο. Οπότε μπαίνει αυτό το πάνω το φως και έτσι βλέπεις πολύ καλύτερα τα πλάνα και τα σκοτεινιάζει λίγο όσο πρέπει για να βλέπεις τα πάντα. Π.χ. να βλέπεις σύννεφα, να μπορείς να δεις τον ήλιο που αντίθετα δεν θα τον έβλεπες γιατί ήταν πάρα πολύ έντονο το φως που έρχεται. Οπότε και αυτό, γιατί για να το ξεχάσω αυτό. Από μπαταρία δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη, από ό,τι λένε περισσότερο γύρω στη 1-1.5 ώρα κρατάει συνεχόμενα άμα τραβάς πλάνα. Το άλλο καλό είναι ότι από ό,τι λένε, γιατί δεν τα έχω δοκιμάσει, θα δοκιμάσω και εγώ και θα σας κάνω κάποια στιγμή και ένα review της κάμερας, γιατί τώρα κάνουμε το unboxing. Επίσης μαζί με την κάμερα υπήρχαν δύο πακέτα που μπορείς να την πάρεις. Μπορείς να την πάρεις σκέτη, όπως πήρα εγώ, και υπήρχε και μαζί με ένα adapter που μπαίνει από κάτω, σαν, ουσιαστικά σαν τρίποδο, σαν κάτι για να την κρατάς από κάτω, το οποίο είχε κάποια γίνει με Bluetooth και συνδυόταν και μπορούσε να κάνει τα zoom και όλα αυτά. Απλά είχε συν 100 ευρώ και δεν ξέρω αν άξιζε τόσο μεγάλη διαφορά για κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο το λέω, ότι δεν μπορούσε ουσιαστικά να το τραβήξει προς τα κάτω και να πάει να γίνει μεγαλύτερο, γιατί είναι σχετικά κοντό. Οπότε δεν φαίνεται μέχρι ένα σημείο κάπου εδώ. Οπότε εγώ θέλω κάτι παραπάνω, δηλαδή θα βάλω κάτι άλλο μετά ούτως ή άλλως. Οπότε δεν είχε πολύ νόημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο την κάμερα από κοντά. Όπως βλέπετε, βγαίνει εδώ το πορτάκι. Έτσι είναι από πάνω η κάμερα. Καλά, θα σας βάλω και βίντεο να δείτε και λίγο πώς φαίνεται γενικότερα. Εδώ από ό,τι βλέπετε, όπως είναι το γουνάκι. Αυτό το οποίο είναι για τον ήχο, από ό,τι βλέπετε η κάμερα εδώ πέρα πάνω έχει ένα πάρα πολύ καλό μικρόφωνο, το οποίο από ό,τι είδα και σε πολλά βιντεάκια κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, οπότε αξίζει πάρα πολύ αυτή η τεχνολογία που βάλε καινούρια η Sony. Και έχει και δίπλα σου που αν θες να βάλεις εσύ δικό σου μικρόφωνο, γιατί εδώ όπως είναι οι υποδοχές, άμα δείτε εδώ, έχει υποδοχές η οποία ανοίγει μία-μία, έτσι ώστε να ανοίγεις ό,τι θες. Δηλαδή τώρα πια θες να βάλεις μικρόφωνο, βάζεις μόνο μικρόφωνο. Από κάτω έχει, έχει το. Τη Multi λέει, το οποίο θα είναι υλικά για το USB. Το USB είναι από εδώ. Και από κάτω είναι για το HDMI. Και έχει ένα mini HDMI. Οπότε μπορείς να τα βάλεις εδώ πέρα αυτά. Και ανοίγεις ό,τι θες. Δεν είναι ένα πορτάκι συνεχόμενο που συνήθως έτσι έχουν όλες οι κάμερες, το οποίο έχει πρόβλημα. Και όπως βλέπετε εδώ είναι πάνω το σου. Το οποίο άμα θες δηλαδή βάζεις και δικό σου μικρόφωνο, το βγάζεις εδώ τον αντάπτορα και μπορείς να βάλεις από πάνω το γουνάκι αυτό, το οποίο να κόψεις από τον ήχο, αν έχει αέρα κτλ. Να μπορείς να το κόψεις να μην ακούγεται μέσα στην κάμερα. Βλέπετε μπαίνει πάρα πολύ απλά. Είναι πολύ πρακτικό όντως, γιατί το έχουν δοκιμάσει πάρα πολύ και κάνει όντως πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό ήταν και το καλωδιάκι που είχε μέσα, ένα πολύ απλό καλώδιο micro USB, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτά, θα υπάρξει και δεύτερο βίντεο που θα είναι πιο αναλυτικό με το review, δηλαδή ουσιαστικά που θα κάνω για την κάμερα, γιατί πλέον θα ξέρω πώς τραβάει, τι έχω δει από την κάμερα, ποια είναι θετικά, ποια είναι τα αρνητικά και εμένα πάνω στην πράξη, γιατί εμένα έχω ακούσει αρκετά πράγματα, αλλά το θέμα είναι να δω και τι κάνει όντως στην πραγματικότητα και να τα δω κι εγώ και να σας πω κι εγώ τη γνώμη πάνω σε αυτή την κάμερα. Λοιπόν, δεν σας είπα την τιμή. Η τιμή βάσει της προσφοράς που υπήρχε τώρα στο Black Friday και νομίζω υπάρχει ακόμα, την έχουν κρατήσει σαν Cyber Monday Week, είναι στα 6,99 σκέτη και στα 7,99 μαζί με το adapter αυτό που σας είπα από κάτω. Δεν είναι μια φθηνή κάμερα, αλλά έχει πάρα πολλές δυνατότητες και πιστεύω σε βγάζει από πολλές σκέψεις αυτά τα θέματα από το focus και γενικά τα χρώματα και τα λοιπά που πρέπει να έχεις καλά σε ένα πλάνο. Και επίσης εγώ δεν ήθελα να πάρω, όπως σας είπα, την Canon, την M50 ή οτιδήποτε που να είναι σαν DSLR, δηλαδή με φακούς ή mirrorless, γιατί θέλω να είναι απλά στην τσέπη μου και να μπορώ να τη χρησιμοποιώ όπου θέλω, να τη βγάλω και να πάω να τραβήξω απευθείας. Δεν μπορώ δηλαδή να έχω την τσάντα να βγάζω το ένα και το άλλο. Γιατί σκεφτείτε, π.χ. πήγα δύο ταξίδια, είχα πάει και στη Ρώμη και στο Λονδίνο, είχα πάρει μαζί μου την DSLR και σκεφτείτε, δεν έβγαλα ούτε μια φωτογραφία, γιατί δεν ήθελα να την κουβαλάω ολόκληρη την κάμερα μαζί μου. Ούτε να την έχω από το λαιμό εδώ να κρέμεται ένα γομάρι 400 γραμμάρια πάνω μου, ούτε να το έχω στην τσάντα και να βγάζω, να βγάλω φωτογραφία, να την ξαναβάλω μέσα. Γι' αυτό είχα επιλέξει, είχα πάρει και την Osmo Action, απλά για να τραβάω τα πλάνα όπως θέλω σαν βίντεο και σαν φωτογραφίες τραβάγα από το κινητό. Οπότε αυτό θα μου λύσει τα χέρια και σε αυτό. Δηλαδή θα μπορεί να την έχω μαζί μου παντού, να τη βγάζω, να βγάζω το βίντεο ότι θέλω, η φωτογραφία, να τη βάζω μέσα, γιατί τραβάει και πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Δηλαδή δεν είναι μόνο για κάμερα. Οπότε αυτά. 6,99 όπως σας είπα σε όλα τα καταστήματα τώρα αυτή τη στιγμή. Κανονικά η τιμή της είναι γύρω στα 7,99, δηλαδή είναι συν 100 ευρώ. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι των The Upgrade, έτσι θα τα βλέπετε όλα τα βίντεο. Και κάντε υπομονή λίγο, λογικά σε κανένα μήνα, κάπου εκεί θα βγάλω και το review ουσιαστικά, που θα ξέρω πλέον ακριβώς πως τραβάει και αν αξίζει κάποιος να πάρει αυτή την κάμερα. Γεια σας!